αρχηγό τη Σετσίαν, τον Φαρινόλα. Δύο κουβέντες για το σημερινό παιχνίδι, όπου έτσι όπως εξελίχθηκε, ήταν δέρπι τελικά μόνο στα χαρτιά. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Δύσκολη ώρα για αγώνα. Πολύ ζέστη. Πάρα πολύ κακό το γήπεδο. Θεωρώ ότι παίζει μεγάλο ρόλο και για δύο ομάδες, όχι δεν δικαιολογία για την ομάδα. Απλά μπορεί να πολύ τραυματισμένο. Από εκεί πέρα δεχτήκαμε δύο γκολ αστεία. Ένα αυτό γκολ και μία κόντρα. Ενώ δεν έχουμε χάσει μπροστά 6-7 γκολ και άλλα 4 offside. Και όπως είναι στο δώσιο, μπάλα τιμωρία. Ευτυχώς. Θα δούμε τώρα για να ανακάψουμε σε αυτό. Ακόμα είμαστε ένα βαθμό πάνω από το σύμπαν. Πρέπει όμως να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι για να μείνουμε σε αυτήν την ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε δεύτερο γύρο. Πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα και να μην κασυγχωρήσουμε στον επόμενο αγώνα. Το σκορ δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό του αγώνα. Απλά βγήκα για σπάσει. Δηλαδή μετά το 70 του δεύτερου μηχρόνου προφανώς πρέπει να ανοιχτούμε, να σοφαρίσουμε και φάμε τα δύο γκολ. Τέλεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Μαζί μας έχουμε τον Μανώλη Καραγιάννη, ποδοσφαιριστή της Σίτιμπαν, η οποία κέρδισε με 4-0 άνετα. Ποιο ήταν το μυστικό αυτής της μεγάλης νίκης απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, την Αιτζίαν, η οποία συνεχίζει να είναι στην πρώτη θέση? Το περίμενες καταρχάς? Σίγουρα όχι την έκταση του σκορ, με καμία περίπτωση. Εμείς θέλαμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας όσο γινόταν, να έχουμε μικρές αποστάσεις. Ήμασταν τυχεροί στην αρχή γιατί προηγηθήκαμε τον ένα αυτό γκολ, όμως στη συνέχεια δείξαμε ότι μπορούμε να τα δεξιάσουμε στις συνθήκες του αγώνα. Κάναμε αρκετές καλές ευκαιρίες. Ήμασταν τυχεροί, βάλαμε από τις ευκαιρίες που κάναμε τα επόμενα γκολ. Οπότε προσπαθούμε να συνεχίσουμε με την ίδια λογική και παίξαμε με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και απλά τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Τι περιμένεις στα επόμενα παιχνίδια? Μην ξεχνάμε ότι κάνατε μία γκέλα απέναντι σε μία υποδιέστερη ομάδα. Τι χρειάζεται από εδώ και πέρα για τη συνέχεια? Τίποτα. Για εμάς το έχουμε πει πολλές φορές ότι το βασικό πράγμα είναι να μαζευόμαστε, γιατί σε αρκετά παιχνίδια είμαστε 11 με 12 παίχτες, που αυτό σημαίνει ότι έχουν τραβήξει όλο το πρωτάθλημα λίγοι παίχτες, οπότε η κούραση είναι αναμενόμενη σε πολλά παιχνίδια. Και η κούραση, όπως ξέρουμε, σε κάνει να κάνεις αρκετά λάθη. Οπότε βασικό για μας είναι να μπορέσουμε να μαζευόμαστε όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να έχουμε και τις αλλαγές που χρειάζεται και απλά να προχωράμε με τη λογική που μας δίνει ο προπονητής σε κάθε παιχνίδι και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Citibank, Γιάννη Περικλάκη. Μια κουβέντα για τη σημερινή πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην πρωτοπόρο του ομίλου, την Αιτζίαν. Τι περιμένετε καταρχάς? Πραγματικά μια πολύ μεγάλη νίκη. Σαφώς και την περιμέναμε, γιατί μετά το αναπάντηχο αποτέλεσμα της Τρίτης δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα για μας. Έτσι κι αλλιώς και πριν από το παιχνίδι της Τρίτης που χάσαμε και σήμερα θέλαμε μόνο νίκη. Βέβαια ήμουν προβληματισμένος γιατί είχαν πολύ σημαντικές ελλείψεις στην ομάδα. Ανέβηκαμε με 13 παίκτες απέναντι σε μια ομάδα πραγματικά που είναι υπόδειγμα στη μεσαία με αποστολές μονίμως των 22 και 23 ατόμων. Πριν από το παιχνίδι και όπως είχαμε και την Τρίτη το βράδυ, έπρεπε να καταλάβουμε την ψυχή μας. Αυτό κάναμε. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα τα λέει όλα από μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν μας έκανε καμία ευκαιρία σαν ευκαιρία. Θεωρώ δίκαιη την νίκη μας και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που έχουμε τις καρδίες τους. Από εδώ και πέρα για τη δύσκολη συνέχεια, ώστε να συνεχίσετε στο κυνήγι της πρώτης θέσης και βελτιστώντας σε μια κέλα το πρωτοχώρο. Σαφώς και όπως τα λέτε εδώ, συνεχίζουμε να είμαστε δεύτεροι, συνεχίζουμε να κυνηγάμε την ομάδα της Αιτζίαν που είναι ο πρωτοχώρος. Θεωρητικά έχουμε το αβαντάζ αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε καλύψει και την ήττα στον πρώτο γύρο με 2-1. Δεν πάβει όμως να είναι ένας ακόμα μαραθώνιος με εξαγωνιστικές. Πρέπει να ανοίγουμε το χέρι του παιχνίδι, να μην κοιτάμε την Αιτζίαν. Και ευελπιστούμε στο τέλος, αν μπορούσαμε και να καταφέρουμε και δούμε κάποια άλλη γέλα, να βρεθούμε στην ήττα. Τέλεια, αλλάζει όμως κάτι. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια.